Το απόγευμα του Σαββάτου ήρθαν δύο πτήσεις από το Κίεβο της Ουκρανίας με 17 Ουκρανούς οι οποίοι ήρθαν ως τουρίστες στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απαγόρευση, όπως ξέρουμε, από τις τρίτες χώρες να εισέρχονται πολίτες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ελληνικές αρχές έκαναν το σχετικό έλεγχο και τους είπαν ότι πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες, στη χώρα τους, δηλαδή να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Αρνήθηκαν να υπογράψουν το συνενετικό έγγραφο, τέθηκαν υποκράτηση, ήρθαν σε επικοινωνία με τον Ουκρανό πρέσβη. Ο ίδιος τους ενημέρωσε ότι πράγματι οι ελληνικές αρχές τηρούν το γράμμα του νόμου, άρα πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Αρνήθηκαν, όπως σας είπα, να υπογράψουν το συνενετικό έγγραφο. Τέθηκαν σε κράτηση. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε αυτή την ώρα στους δέκτες μας, βλέπουν οι τηλεθεατές. Είναι οι χώροι που κρατούνται οι 17 αυτοί οι Ουκρανοί. Να πω ότι είναι 15 ενήλικες, 2 ανήλικα παιδιά. Διαμαρτύρονται ήδη ότι από το Σάββατο μέχρι και σήμερα, που σήμερα μάλιστα θα φύγουν πίσω, θα υπάρξει πτήση για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Διαμαρτύρονται ότι οι συνθήκες δεν είναι ικανοποιητικές, δεν είναι καλές. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγη ώρα με την ελληνική αστυνομία, με τις αρμόδιες αρχές. Μας είπαν ότι κάθε άλλο ισχύουν και ό,τι προβλέπεται ακριβώς. Είναι οι προβλεπόμενες συνθήκες κράτησης για τους πολίτες. Και αυτό που έχουμε να πούμε ότι σήμερα θα επιστρέψουν πίσω στην χώρα τους. Και οι εικόνες βεβαίως δείχνουν. Καλή επιστροφή. Ναι, να είναι καλά. Καλή επιστροφή στους ανθρώπους.